Η ιστορική και μεγαλώνυμος και πολυώνυμος αυτή η πόλη των πατρών και η Ιερά Μητρόπολης, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αυτή η ιστορική και μεγαλώνυμη, επαναλαμβάνω, και πολυώνυμη πόλη και Ιερά Μητρόπολης σήμερα εορτάζει, τιμά και πανηγυρίζει τον πολιούχο και προστάτην αυτής Άγιο Ανδρέα Πρωτόκλητον. Λαμπρά είναι η πανήγυρη σήμερα στην τοπική αυτή εκκλησία. Λαμπρά όμως είναι η πανήγυρη και παντού όπου υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες, γιατί ο Άγιος Ανδρέας είναι ο πρωτόκλητος Απόστολος και μαθητής του Ιησού Χριστού. Εορτάζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφού την εκκλησία την ίδρυσε ο Άγιος Ανδρέας, πανηγυρίζουν όλες οι βόρειες χώρες, διότι έλκουν την πνευματική τους καταγωγή πάλι από τον Άγιο Ανδρέα, τον πρωτόκλητο και μαθητή του Χριστού. Η Ρωσία, η Ρουμανία, η Ουκρανία και όλες οι άλλες χώρες. Ιδιαίτερος όμως τιμά και γεραίρει το όνομα του Αγίου Ανδρέου και πανηγύριζε σήμερα αυτή η τοπική εκκλησία των πατρών, διότι είχε τη μεγάλη ευκαιρία και τη μεγάλη ευλογία να αγιαστεί από τα τίμια αίματα του πρωτοκορυφαίου αυτού Αποστόλου. Προσκεκλημένοι και εμείς οι αρχιερείς από το Σεβασμιότο Μητροπολίτη Πατρών Κύριο Χρυσόστομο και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, είμαστε κοινωνία αυτής της χαράς. Είμαστε και εμείς οι νεορτές και συμπανηγυριστές και είχαμε και έχουμε τη μεγάλη ευλογία να κοινωνήσουμε αυτήν τη μεγάλη αγάπη που υπάρχει, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να ζητήσουμε την ευλογία και τη χάρη και τις πρεσβείες του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Και σε μένα δόθηκε μεγάλη τιμή και χαρά από το Σεβασμιότο Ποιμενάρχη σας να αναφερθώ δύο λίγων στο πρόσωπο και το έργο του Αγίου Ανδρέου και να απευθύνω στο ποίμνιο σε εσάς, δηλαδή, λόγους οικοδομής και παρακλήσεως. Κυρίως θα ήθελα να μου επιτρέψει η αγάπη σας δύο σημεία να υπογραμμίσω από τα τόσα πολλά τα οποία υπάρχουν και αναφέρονται στη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Το πρώτον, ότι στον Άγιο Ανδρέα υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ κλήσεως, μαθητείας και θεολογίας. Εκλήθη στο Αποστολικό Αξίωμα από τον Χριστό και μάλιστα πρώτος, εμαθήτευσε στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, είδε και άκουσε τον Χριστό να ομιλεί και να θαυματουργεί, μετέσχε ακόμη του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, τον είδε Αναστάντα και έφτασε στην Πεντηκοστή και έλαβε το Άγιο Πνεύμα και έγινε μέλος του ενδόξου σώματος του Χριστού. Και επομένως συνδέεται πάρα πολύ στενά στη ζωή του η κλήση, η μαθητεία και η θεολογία. Έγινε πραγματικός θεολόγος. Και στην περίπτωσή του ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. «Ω ειν απαρχής, ω ακικόαμεν, ω εωράκαμεν και θεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάμφησαν περί του λόγου της ζωής απαγγέλωμεν ημίν». Σας μιλάμε όχι απλώς με κενές λέξεις και κούφια λόγια, αλλά αυτό το οποίο είδαμε και ακούσαμε και ψηλαφίσαμε, το Λόγο του Θεού, τον ζώντα Λόγο του Θεού, το Χριστό, την ίδια την πηγή της ζωής. Και ισχύει ακόμη και εκείνο το οποίο έλεγε ο αδελφός του Αγίου Ανδρέα, ο Απόστολος Πέτρος, και είναι γραμμένο στην καθολική επιστολή του. «Ούγα άρσε σοφισμένης μύθης, εξακολουθήσαμεν και εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου Ιησού Χριστού δύναμη και δόξαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος». Δε σας λέμε σε σοφισμένους μύθους. Και όταν κάνει λόγο για σε σοφισμένους μύθους, εννοεί τις θεωρίες του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους και όλης της κλασικής μεταφυσικής.
είναι σε εσωφισμένη μύθη, αλλά σας μιλάμε αυτό το οποίο είδαμε, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του Χριστού επάνω στο όρος Θαβόρ. Έτσι και ο Άγιος Ανδρέας συμμετείχε, ήταν φοιτητής, θα λέγαμε, της θεολογικής σχολής της Αποστολικής Εκκλησίας. Μια θεολογική σχολή που διδάσκει εμπειρικά το Θεό. Διδάσκαλος και καθηγητής αυτής της θεολογικής σχολής της Αποστολικής Εκκλησίας ήταν και είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος. Και μαθητέ και φοιτητέ είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι σπουδάζουν για να μάθουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, λέγει χαρακτηριστικά ότι όσοι έχουν την εμπειρία του Θεού, όπως οι Άγιοι Απόστολοι, εκείνοι θεολογούν αλλιευτικώς και ουκαριστοτελικώς. Δηλαδή απέκτησαν εμπειρία και γνώση προσωπική του Θεού, όπως οι Άγιοι Απόστολοι που ήταν ψαράδες απλοί και όμως έγιναν μεγάλοι θεολόγοι και ξεπέρασαν τους παλαιούς φιλοσόφους της κλασικής μεταφυσικής και επομένως θεολόγησαν και θεολογούν οι Άγιοι διεμέσου των αιώνων αλλιευτικώς και ουκαριστοτελικώς. Οπότε μαθαίνουμε και εμείς ζώντας μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, το πώς να μαθητεύουμε στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, το πώς να αμοιούμαστε σε αυτή τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη του Χριστού. Μαθαίνουμε το πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε πραγματικοί θεολόγοι, εμπειρικοί και χαρισματικοί θεολόγοι. Μαθαίνουμε πώς να βιώσουμε αυτό το εσωτερικό που έχει η Εκκλησία, να αμοιηθούμε στο βάθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να εφαρμόσουμε εκείνο το οποίο είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο: «Επανάγαγε εις βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Θα πρέπει να εισέρθουμε στο βάθος της Ορθόδοξου Εκκλησίας, όχι απλώς στην επιφάνεια, όχι αυτό το οποίο φαίνεται, αν και αυτό και έχει αξία, αλλά αυτό το οποίο βρίσκεται στο βάθος της Εκκλησίας, που είναι αυτή η ζωή του Χριστού. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω στην αγάπη σας είναι ότι ο Άγιος Ανδρέας, εφόσον έγινε εμπειρικός θεολόγος, έλαβε το Άγιο Πνεύμα, επομένως έγινε μέλος του Σώματος του Χριστού και απέκτησε την εμπειρία της εν Χριστώ ζωής και τη χαρισματική θεολογία. Στη συνέχεια εκήρυξε το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού σε πολλά έθνη, σε πολλούς λαούς και ίδρυσε εκκλησίες. Δεν είναι δυνατόν κανείς, αν αγαπά το Θεό και ενώνεται μαζί Του, στη συνέχεια να μην θέλει να δημιουργήσει ή μάλλον να μεταδώσει αυτή την αλήθεια την οποία έμαθε και στους άλλους, για να βρουν και εκείνοι την αλήθεια και να αποκτήσουν την εμπειρική γνώση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στον Απόστολο Παύλο, λέγει ότι αυτός ήταν φυτουργός της Εκκλησίας, ισχυρός λέων, εραστής, μανικός του Χριστού. Ήταν δηλαδή εραστής του Χριστού, είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τον Χριστό και μάλιστα μανικός εραστής, και ήθελε να μιλάει συνεχώς για τον Χριστό. Αυτό γινόταν και με όλους τους Αγίους Αποστόλους και τον Άγιο Ανδρέα. Ήταν και εκείνος φυτουργός της Εκκλησίας, ίδρυε εκκλησίες. Ήταν εκείνος που αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό, εραστής μανικός του Χριστού, και ήρθε μέχρι την Πάτρα και έχει εδώ το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Είναι η Εκκλησία του Χριστού και των Αποστόλων και των Διαδόχων, βεβαίως, των Αποστόλων. Είναι Εκκλησία Πεντηκοστής, αλλά Εκκλησία και Ιστορίας.
είναι ιστορική εκκλησία, γιατί ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα τη δόξαν αυτού. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και αυτή η τοπική Εκκλησία των Πατρών, είναι και της Πεντηκοστής Εκκλησία, αλλά σηκώνος και ιστορική. Δεν είχε ποτέ διαλείψεις. Υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Δεν έχασε ποτέ την Ορθόδοξη παράδοση, την Ορθόδοξη θεολογία και την Ορθόδοξη ζωή. Αλλά και η Ορθόδοξη θεολογία είναι ιστορική θεολογία, που σημαίνει δεν είναι μια θεολογία συναισθηματική, διανοητική, νοησιαρχική. Δεν κάνει λόγο για έννοιες απλώς και ιδέες, αλλά είναι ιστορική θεολογία όπως εκφράζεται και βιώνεται στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Αγίων. Η θεολογία η Ορθόδοξη είναι θεολογία γεγονότων, όχι αφηρημένων καταστάσεων. Δεν είναι θεολογία συναισθήματος και διανόησης και φιλοσοφίας. Είναι θεολογία γεγονότων. Και όλα αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά ζουν, ή μάλλον τα βιώνουμε και τα ζούμε μέσα στην Εκκλησία και αποκτούμε εμπειρία. Για παράδειγμα, εδώ στην Πάτρα θεολογικά γεγονότα είναι η κάρα, η Αγία Κάρα του Αγίου Ανδρέου. Γιατί όταν φτάνει κανείς στη θέωση, τότε αγιάζεται όλη η ψυχή και το σώμα και είναι αγιασμένα και τα ιεραλείψανα. Θεολογία γεγονότων είναι και ο Σταυρός, τον οποίο βλέπουμε μπροστά μας, πάνω στον οποίο έχισε το αίμα του για την αγάπη του Χριστού ο Άγιος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος μαθητής του Χριστού. Συγχρόνως, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία είναι Εκκλησία Πεντηκοστής, αλλά και Εκκλησία ιστορική. Και ο σύνδεσμος μεταξύ της Πεντηκοστής και της ιστορικής Εκκλησίας είναι ο Επίσκοπος σε κάθε τοπική Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυτή πατερική φυσιογνωμία. Την ημέρα της Πεντηκοστής κατήλθε το Άγιο Πνεύμα, αναγέννησε τους μαθητάς, τους εφώτισε, άναψε λαμπάδες, τις λαμπάδες του Αγίου Πνεύματος, και εφωτίστηκαν αυτοί οι ίδιοι και εφώτισαν όλη την οικουμένη και έγιναν φωστήρες υπερκόσμοι και παγκόσμοι και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού σε όλη την κτήση. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για να πει ότι όπως το φως μεταδίδεται από λαμπάδα σε λαμπάδα, όπως την ημέρα της Αναστάσεως ο ιερεύς λέγει «Δεύτε λάβετε φως» και εμείς παίρνουμε τις λαμπάδες, το φως με τις λαμπάδες και το μεταδίδουμε στη συνέχεια στους άλλους. Έτσι ακριβώς η χάρη του Αγίου Πνεύματος η Πεντηκοστή μεταδίδεται και μεταφέρεται μέσα στην ιστορία σε κάθε τοπική εκκλησία με τη χειροτονία και την έλευση, την ενθρόνηση ενός επισκόπου. Ο επίσκοπος είναι η αναμένη λαμπάδα της Πεντηκοστής σε μια τοπική εκκλησία. Είναι αυτός ο οποίος δει τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος, χειροτονεί τους ιερείς και τους διακόνους, ευλογεί το λαό, κηρύττει ως προφήτης εις τύπων και τόπων του Χριστού και λειτουργεί εις τύπων και τόπων του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός λειτουργεί δια του επισκόπου και δια των ιερέων που εκείνος δίνει την άδεια να λειτουργούν. Είναι η αναμένη λαμπάδα της Πεντηκοστής, γι' αυτό θα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όσοι δεν δέχονται τον επίσκοπο και τον εκδιώκουν, όπως δυστυχώς έγινε και στην προσωπική του ζωή, που στην αρχή οι Θεσσαλονικείς δεν τον δέχτηκαν, αλλά μετά τον αποδέχτηκαν με τιμές και δόξες. Όποιος δεν δέχεται τον επίσκοπο, που είναι η αναμένη λαμπάδα της Πεντηκοστής σε μια τοπική εκκλησία, παραμένει στο σκοτάδι
και γι' αυτό δημιουργούνται διενέξεις και ταραχές. Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, ζώντας μέσα στην Εκκλησία θα πρέπει να μαθητεύουμε κι εμείς σαν τον Άγιο Ανδρέα, να μειούμαστε στο εσωτερικό κάλλος το οποίο έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, να μαθαίνουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που ανήκουμε σε αυτήν την Εκκλησία της Πεντηκοστής και την ιστορική Εκκλησία που ήρθε σε εμάς και τη βιώνουμε και τη ζούμε χωρίς καμία διακοπή και διαλύψεις. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μπορεί να προσφέρει σήμερα ο Άγιος Ανδρέας, το πίσω των οποίων τόσο πολύ αγαπάμε και τιμάμε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Άγιε Πατρών, Κύριε Χρυσόστομε, είστε η αναμένη λαμπάδα της Πεντηκοστής σε αυτήν την τοπική εκκλησία και την φωτίζετε με το λόγο σας, με τη διδασκαλία σας και με την ίδια την ύπαρξή σας. Εφραίνεστε γιατί ο Θεός σας κατέστησε σε αυτήν την τοπική εκκλησία ηγούμενον και Μητροπολίτη και Επίσκοπο. Χαρείτε αυτή την εκκλησία και την εορτή τη σημερινή και χαρείτε το ποιμνιό σας, τα πνευματικά σας παιδιά τα οποία αγαπούν τον Χριστό, σέβονται την εκκλησία και δοξάζουν το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και εσείς ευλογημένοι χριστιανοί, να χαρείτε τη σημερινή ημέρα, να χαίρεστε διότι έχετε αυτά τα μεγάλα γεγονότα, τους θησαυρούς, την Αγία Κάρα του Αγίου Ανδρέου και τον Τίμιο Σταυρό. Και πάνω απ' όλα να χαίρεστε, γιατί ανήκετε σε αυτήν την Εκκλησία της Πεντηκοστής, που μπορείτε να λαμβάνετε τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος και να φωτίζεστε σε αυτήν την ιστορική εκκλησία 21 αιώνων που παραμένει χωρίς διαλύψεις. Και όλοι εμείς να χαιρόμαστε γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την κλίση να φτάσουμε στη μαθητεία και στην εμπειρική και χαρισματική θεολογία. Να χαιρόμαστε και να ζητάμε τις πρεσβείες και τις προσευχές του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήρθεν ο φόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού. Αλληλούια. Εν τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Στο Θείο
των αθανάτων επουρανίων, ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισέπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπειαν του οίκου σου, σι αυτούς αντιδόξασον τη